μια γλώκα που έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Τον τόπο που γεννήθηκε ο μύθος του ρεμπέτικου τραγουδιού, με μια παρέα που αγαπά τα ντόπια προϊόντα και το καλό φαγητό, σας καλωσορίζω στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, τη Σύρο. Στην υγειά μας, φίλοι μου. Την υγειά μας. Καλώς σας βρήκα. Άστε καλά. Εντυπωσιακά κτίσματα με εμφανείς τις ενετικές επιρροές ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά της Ερμούπολης. Παραδοσιακά αρχοντόσπιτα, μαρμάρινες πλατείες, εντυπωσιακές εκκλησίες, στενά δρομάκια συνθέτουν ένα μοναδικό αστικό περιβάλλον. Το Θέατρο Απόλλων, έμβλημα της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Ερμούπολης, κατασκευάστηκε το 1862 με σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Πιέτρο Σάμπο και αποτελεί στολίδι της Σύρου. Η πλατεία Μιαούλη, σημείο συνάντησης του νησιού και μια από τις πιο σπάνιες πλατείες του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Η Ποσειδονία Ίντε Λα Γκράτσια ακόμα διατηρεί την αρχοντιά που δημιούργησε η πρώτη γνήσια ελληνική αστική τάξη της Ερμούπολης τον 19ο αιώνα. Στην Άνω Σύρο, το κυκλαδίτικο στοιχείο συνυπάρχει αρμονικά με τη μεσαιωνική και ενετική αρχιτεκτονική. Εικόνες από την παλαιά δόξα και ευμάρεια που γνώρισε στο παρελθόν ο τόπος έρχονται στο νου. Η ατμόσφαιρα του νησιού δεν μπορεί παρά να σε ταξιδέψει. Όταν βρεθείς στη Σύρο,
πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις το περίφημο Συριανό λουκούμι. Μαστίχα, τριαντάφυλλο, περγαμόντο, ροδοζάχαρη, μανταρίνι. Οι επιλογές είναι τόσες πολλές. Το λουκούμι προέρχεται από την τουρκική λέξη λοκούμ, που σημαίνει γλύκισμα από ζάχαρη και άμυλο. Η τέχνη του λουκουμιού φτάνει στο νησί από τους πρώτους χιώτες πρόσφυγες. Με την πρώτη καζανιά να μπαίνει το 1832 και την πρώτη επίσημη σφραγίδα λουκουμοποιού να εμφανίζεται το 1837. Πάω όμως να συναντήσω την Τίνα Σικουτρή για να μάθω τα πάντα για το ονομαστό προϊόν της Σύρου. Πώς γίνεται το Συριανό λουκούμι, αυτό το απλό διαχρονικό γλυκάκι που όλοι τόσο αγαπάμε? Πάρα πολύ απλά. Με νερό, ζάχαρη, άμυλο και πολύ λίγο ξινό, που αυτό καθορίζει την πυκτικότητά του. Το νερό το Συριανό είναι αυτό που το χαρακτήριζε από πάντα. Γίνεται με νερό υφάλμυρο. Ακόμη οι παλιές βιοτεχνίες λουκουμιών χρησιμοποιούν νερό από τις πηγές. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μυστικό για το Συριανό λουκούμι. Το νερό. Ένα από τα βασικά μυστικά. Το άλλο είναι ο τρόπος που δοκιμάζει αυτό το λουκούμι ο μάστορας. Ο λουκουμοποιός. Ο λουκουμοποιός. Χρησιμοποιεί την εμπειρία του, η οποία είναι μοναδική. Την ώρα που το λουκούμι βράζει και φτάνει προς το τέλος, χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του. Λίγο βέβαια επώδυνο, αλλά συνηθίζεται. Μέσα στο καυτό λουκούμι. Μέσα, ναι. Παίρνει πάνω από την ξύλινη κουτάλα που την έχει ήδη μέσα, την τραβά και με αυτόν τον τρόπο παίρνει ένα πολύ μικρό, λίγο μείγμα, πολύ μικρό, και με αυτό, κάνοντας αυτή την κίνηση, ξέρει εάν το λουκούμι είναι έτοιμο ή όχι. Αν έχει δέσει δηλαδή το σιρόπι, ναι, του. Ακριβώς. Αν δεν το πετύχει ή δεν θα πήξει ποτέ και θα πρέπει να αχρηστευτεί ή θα γίνει πάρα πάρα πολύ σκληρό. Εμμονή στην ποιότητα λοιπόν. Το λουκουμάκι αυτό τι γεύση είναι? Είναι περγαμόντο με αμύγδαλο. Αχ, αυτό το αμύγδαλο το καβουρτισμένο που χτυπάει στο δόντι και... Ακριβώς. Είναι Συριανό λουκούμι. Ψάχνοντας το διαδίκτυο για τη Σύρο, βρήκα τη σελίδα του Aegean Cuisine. Ένα δίκτυο επιχειρήσεων με επίκεντρο τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα. Πάω να τους συναντήσω και να μάθω περισσότερα. Αλλά και να γευθώ μια αυθεντική αιγαιοπελαγίτικη συνταγή. Πριν συναντήσω τον Γιάννη Ρούσο, η Ελένη θα μας κάνει τύρο και φταίδες με Συριανό βολάκι και κάπαρι. Γιατί η καλή κουβέντα θέλει την νοστιμιά της και το κρασί της. Καταρχάς βάζουμε τα υλικά μας μέσα στο πιάτο που έχουμε ήδη, το βολάκι. Κατόπιν θρηματίζουμε το βολάκι και το αναμειγνύουμε με τα υλικά μας. Πλάθουμε τη ζύμη μας έτσι ώστε να γίνει ένα μείγμα. Ξεκινάμε και πλάθουμε τα κεφτεδάκια. Πανάρουμε τα τυροκεφτεδάκια πρώτα στο αλεύρι, μετά στο αυγό και μετά στο μείγμα από παξιμαδάκι και σουσάμι. Και ξανά το ίδιο. Τώρα θα τηγανίσουμε, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Περιμένουμε να κάψει το λάδι. Βάζουμε τα τυρομπαλάκια στο λάδι που έχει ζεσταθεί. Τα αφήνουμε λίγο. Τα γυρνάμε. Τα τυροκεφτεδάκια είναι έτοιμα. Τόσο γρήγορα. Για τα τυροκεφτεδάκια με βολάκι Σύρου θα χρειαστούμε... Για τη γέμιση, ένα βολάκι, 2 λιαστές ντομάτες,
4 ελιές πράσινες, 2 φύλλα κρύταμο, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, 1 κουταλιά της σούπας κάπαρη και 1 κουταλιά της σούπας χρωματιστές πιπεριές. Για το πανάρισμα, ένα φλιτζάνι αλεύρι, ένα φλιτζάνι τριμμένα παξιμάδια λαδιού ολικής αλέσεως, 1 κουταλιά της σούπας σουσάμι και 2 αυγά. Τι είναι η Aegean Cuisine? Aegean Cuisine είναι ένα δίκτυο που περιλαμβάνει εστιατόρια και επιχειρήσεις που παράγουν στις Κυκλάδες, μια και είμαστε Κυκλάδες και αναφερόμαστε για αυτές. Τα εστιατόρια έχουν μια πιστοποίηση και με κύριο χαρακτήρα να χρησιμοποιούν τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Και τα σημεία που παράγουν εντάσσονται σε αυτό το δίκτυο ως προμηθευτές κάτω από κάποιες υποδιαγραφές αυτών των προϊόντων και όχι μόνο. Η δράση του επιμελητηρίου σε σχέση με την Aegean Cuisine ποια είναι? Το επιμελητήριο έχει κάνει ένα σύνολο δράσεων προώθησης των προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέρος του οποίου είναι η πρωτοβουλία Aegean Cuisine. Mm-hmm. Όσον αφορά για το Aegean Cuisine, η ιδέα είναι να βρίσκει ο επισκέπτης στα εστιατόρια τα προηγούμενα προϊόντα, να τα δοκιμάζει, να τα γεύεται, ώστε επιστρέφοντας μετά στον τόπο που ξεκίνησε να τα προμηθεύεται και τα αναζητεί. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δίκτυα, είναι η πύλη εισόδου των επισκεπτών, πλοία, αεροπλάνο, όπου εκεί προβάλλεται το δίκτυο του Aegean Cuisine. Έχουμε το κέντρο προβολής και προώθησης παραγόμενων προϊόντων στο κέντρο της Ερμούπολης, που εκεί συλλέγονται όλα τα προϊόντα. Και τελευταία άφησα το πιο σημαντικό, που πιστεύω ότι είναι το διαδίκτυο, γιατί τα μέσα δικτύωσης πλέον με αυτή τη μορφή έχουν μεγάλη διείρηση σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που ενδιαφέρονται για την γαστρονομία. Σε έφερε να δοκιμάσετε τη ροκεφτεδάκια που έφτιαξα από βολάκι σύρου και άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Τι ωραία. Καλή σας όρεξη. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ελένη. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Να κεράσουμε κρύο κρασάκι. Άρα. Αλβαδόπιτα της Σύρου. Το καλύτερο παρεάκι για το ελληνικό καφέ. Ωραίο αμύγδαλο που σπάει στο δόντι, θυμαρίσιο μέλι και περισσότερη διάθεση για Σύρο. Γοητευτική, με μαγευτική θέα και ενωμένη με την Ερμούπολη, η Άνω Σύρος διατηρεί το μεσαιωνικό της χρώμα. Κάτασπρα σπίτια, παλιές εκκλησίες, αμέτρητα σκαλοπάτια, γραφικά στενά και παραδοσιακές ταβέρνες είναι μόνο μερικές από τις εικόνες που θα συναντήσεις. Εκεί, στην Άνω Σύρο, από οικογένεια καθολικών, γεννήθηκε και ο μύθος του ρεμπέτικου τραγουδιού Μάρκος Μαμβακάρης. Ο μεγάλος συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής, αυτοδίδακτος και χωρίς να γνωρίζει νότες, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σολίστες του μπουζουκιού. Συνέδεσε το όνομά του και την καλλιτεχνική του δημιουργία με τη Σύρο όσο κανένας άλλος. Η Φραγκοσυριανή, το δημοφιλές χασάπικο, γνώρισε αμέτρητες εκτελέσεις και διασκευές και έκανε τη Σύρο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Το ανήσυχο, ελεύθερο και ανυπότακτο πνεύμα του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους συνεχιστές του. Οι νοστιμιές της Σύρου δεν σταματούν εδώ. Η κάπαρη είναι αγαπημένο υλικό της Συριανής κουζίνας αλλά και όλων των Κυκλάδων. Άλλωστε, το αιγιοπελαγίτικο κλίμα είναι ιδανικό για την ανάπτυξή της. Έτσι, οι Συριανοί φροντίζουν να έχουν στην κουζίνα τους την κάπαρη που χρειάζονται για όλο το χρόνο. Αυτή, όπως τη βλέπετε, διατηρείται για 3 χρόνια έτσι όπως τη βλέπεις. Ακόμα μια τοπική λιχουδιά είναι οι παστελαριές. Μαραμένα σίκα που μετατρέπονται σε γλυκιά απόλαυση. Η κανέλα, το σουσάμι και το καρύδι δίνουν απίθανη γεύση. Πραγματικά, μια μπουκιά χωρίς ενοχές που διατηρείται εκτός ψυγείου για αρκετό καιρό.
μαγειρεμένα φαγητά φτιαγμένα με μεράκι και σεβασμό στον τόπο. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Γεύσεις που μυρίζουν Αιγαίο. Γλυκίσματα με συριανή ταυτότητα. Άνθρωποι χαμογελαστοί που προσπαθούν να διατηρήσουν τις γεύσεις του χθες στη σημερινή πραγματικότητα. Η Σύρος είναι ένας προορισμός που σίγουρα θα λατρέψετε. Μαναθόπιτα. Καπαροσαλάτα. Μακαρόνια και κόκορας. Η Λούζα η Συριανή και το Συριανό Λουκάνικο με άρωμα μάραθο. Γύρισα από έναν όμορφο κοντινό προορισμό, τη Σύρο. Με πολλή όρεξη και κυκλαδίτικο αέρα θα ετοιμάσουμε σήμερα ένα μενού με πολλά συριανά προϊόντα και όχι μόνο. Θα αρχίσουμε με καταϊφάκια αλμυρά γεμιστά με μάραθο. Θα συνεχίσουμε με χοιρινές μπριζόλες, με κρέμα βαλσαμικού σίκο, γεμιστές με λούζα. Στο τέλος θα τελειώσουμε γλυκά με ωραία ποτηράκια λουκουμάτα με μπόλικο ρόδι. Τι λέτε, πάμε? Είμαστε έτοιμοι να σοτάρουμε τη γέμιση. Αρχίζουμε. Ελαιόλαδο στις σωτές. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, παραδοσιακό που ταιριάζει με τα καταϊφάκια, τα αλμυρά. Τέλεια. Έχει ζεσταθεί το ελαιόλαδο. Και πάμε να βάλουμε το μαραθόσπορο. Είναι τα σποράκια του μάραθου, τα οποία έχουν ένα άρωμα που μοιάζει, θα λέγαμε, με το γλυκάνισο. Είναι πάρα πολύ ωραία και ταιριάζει ωραία στη γέμιση που θα κάνουμε σήμερα. Γιατί έχουμε το μάραθο σε όλες τις εκδοχές, θα δείτε. Λοιπόν, βάζουμε τα σποράκια εδώ μέσα στο ελαιόλαδο που ζεσταίνεται, γιατί έτσι θα αφήσουν όλο τους το άρωμα. Δεύτερο υλικό, μαραθόριζα τριμμένη. Κατευθείαν εδώ, μέσα στο ελαιόλαδο και στο μαραθόσπορο. Αυτή είναι η μαραθόριζα ή αλλιώς φινόκιο, το οποίο το έχουμε τρίψει με τον τρίφτη. Πάρα το πιπερώσουμε. Ένα λεπτό για να μαλακώσει λίγο το φινόκιο. Και πάμε να βοηθήσουμε λίγο τη γέμιση να κάνει μια κρέμα για να δέσει ωραία στα καταϊφάκια. Θα μου πάρετε ένα σουρωτήρι και θα βάλετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το οποίο όμως θα πρέπει να το πασπαλίσετε πάνω στο φινόκιο που σοτάρετε. Καβουρδίζουμε πάρα πολύ ωραία το αλεύρι. Και προσθέτουμε ένα φλιτζάνι γάλα. Και ανακατεύουμε για 2 λεπτά μέχρι να δέσει η κρέμα. Εν τω μεταξύ, ψιλοκόβουμε το φρέσκο μάραθο.
Σκέπτομαι το μάραθο μέσα στο μείγμα με το φινόκιο και με την κρέμα. Ανακατεύουμε καλά. Και σβήνουμε τη φωτιά. Η έμπνευση για τα καταϊφάκια που θα δείτε σήμερα είναι από τις μαραθώπιτες που κάνουν στη Σύρο. Αφήνουμε λίγο το μείγμα να κρυώσει και προσθέτουμε 2 αυγά ελαφρά χτυπημένα. Το μείγμα του τηγανιού είναι χλιαρό και προσθέτουμε τα 2 αυγά. Αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει μέχρι να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Πάω να πάρω τη μαργαρίνη με το βούτυρο, γιατί πρέπει να λιώσει, γιατί θα είναι η λιπαρή ουσία που θα φτιάξω σήμερα τα καταϊφάκια μου. Θα βάλουμε 140 γραμμάρια να λιώσουμε σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το φύλλο καταΐφι. Θα χρησιμοποιήσω φρέσκο φύλλο καταΐφι. Ξέρω πως έχετε συνηθίσει το φύλλο καταΐφι για τις γλυκές σας παρασκευές. Αλλά τα μαραθοκαταϊφάκια που θα δείτε σήμερα θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί με το καταΐφι θα γίνουν τόσο τραγανά και τόσο νόστιμα. Θα είναι πραγματικά έκπληξη για σας. Ανοίγουμε με τα δάχτυλά μας το φύλλο καταΐφι, έτσι ώστε να ξεχωρίσουν οι ίνες μεταξύ τους. Τόσο ελαστικό αυτό το φύλλο καταΐφι, δουλεύεται τόσο όμορφα, ξεχωρίζει μία κλωστήσα από την άλλη. Το μυστικό για να ψηθεί ωραία το φύλλο καταΐφι είναι να το ανοίξετε πάρα πολύ καλά, να μην είναι ενωμένες οι κλωστήτσες μεταξύ τους. Παίρνουμε τη μαργαρίνη με το βούτυρο και ρίχνουμε τη μισή ποσότητα πάνω από το φύλλο καταΐφι που το έχουμε ανοίξει και αφρατέψει. Με την υπόλοιπη μαργαρίνη με βούτυρο θα αλείψουμε το ταψάκι μας. Το ταψάκι μας για σήμερα είναι μια βάση για muffins, για μικρά κεκάκια δηλαδή. Θα νοικοκυρευτούμε και θα γεμίσουμε τα καταϊφάκια. Μεταφέρουμε εδώ τη ζύμη από το καταϊφι. Υπολογίζουμε ότι με 350 γραμμάρια από το καταΐφι θα κάνουμε 24 μικρά καταϊφάκια. Πάμε εμείς να κάνουμε σήμερα τα 12 όσα χωράει το ταψί μας. Θα χρειαστείτε γύρω στα 30 με 40 γραμμάρια καταΐφι. Αν πάλι δεν τα πάτε καλά με τη ζυγαριά, δεν έγινε τίποτα, θα μου μετρήσετε περίπου μία χούφτα από το καταΐφι, το οποίο θα το απλώσετε όμως έτσι εδώ κατά μήκος, για να βάλετε μέσα τη γέμιση. Ωραία. Παίρνουμε ένα κουτάλι από τη γέμιση και τυλίγουμε το καταϊφάκι όπως κάνουμε και με τα κλασικά καταϊφάκια. Το ασφαλίζετε κατά κάποιο τρόπο με τις δύο σας παλάμες και το σφινώνετε μέσα στη θήκη για τα muffins. Ωραία. Πάμε για το δεύτερο. Τα μαραθοκαταϊφάκια είναι έτοιμα και θα φτιάξουμε μία κρέμα με αυγά και γάλα ώστε να τα βοηθήσουμε κατά το ψήσιμο να μην στεγνώσουν. Θα χρειαστούμε 2 αυγουλάκια,
δύο χτυπημένα αυγά μέσα στο γάλα. Και αυτό το μείγμα θα το περιχύσουμε πάνω από τα καταϊφάκια. Θα πασπαλίσουμε με σποράκια από μάραθο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και θα ψήσουμε τα καταϊφάκια μας για 30 λεπτά. Έτοιμα τα καταϊφάκια, μυρίζουν μάραθο. Πάμε να τα βγάλουμε. Βλέπετε, έχουν και το σχήμα σαν μικρό κεκάκι, έτσι, σαν muffins. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και για τα τραπέζια σας και για τα πάρτι και για παιδικά πάρτι, γιατί όχι. Έγινε το φύλλο καταϊφι τραγανό. Πήρε πολύ ωραίο χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε όμως τώρα γιατί οι χοιρινές μπριζόλες περιμένουν. Για τα μαραθοκαταϊφάκια θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια φύλλο καταϊφί και 140 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο. Για τη γέμιση 3 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 1 μεγάλο φινόκιο, 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 φλιτζάνι γάλα, 1 ματσάκι μάραθο, 1 κουταλάκι του γλυκού μαραθόσπορο, 150 γραμμάρια τυρί, 2 αυγά, αλάτι και πιπέρι. Για την κρέμα, 2 αυγά και 1 φλιτζάνι γάλα. Χοιρινές μπριζόλες, παναρισμένες, αλλά στο φούρνο. Πάμε να δούμε πώς γίνονται. Πρώτα, θα δώσουμε το συριανό χρώμα στην μπριζόλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μία λεπτή φετούλα από λούζα θα πάει μέσα και θα γεμίσει την μπριζόλα. Πανεύκολο. Κοιτάξτε με. Κάνετε εδώ ακριβώς μία τομή. Ανοίγετε λίγο σαν τσέπη στην μπριζόλα και πολύ απλά βάζετε το λεπτό φετάκι της λούζας. Αυτό ήταν. Πάμε και για τις υπόλοιπες. Για να κολλήσει ωραία το πανάρισμα, θα κάνουμε πρώτα μία σάλτσα, στην οποία θα βάλουμε μέσα τις μπριζόλες. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε μία σκελίδα σκόρδο, 3-4 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με φούτυρο. Θα έχουμε φροντίσει όμως να το έχουμε βγάλει κανένα 20 λεπτό από το ψυγείο, έτσι ώστε να είναι μαλακή. Πάπρικα. Η πάπρικα ταιριάζει με το χοιρινό, όπως και το σκόρδο άλλωστε. Ανακατεύουμε. Άλατο πιπερώνουμε. Και τελευταίο υλικό, κρέμα βαλσαμικού με σίκο. Το πόσο ωραία ταιριάζει τώρα εδώ το γλάσο που θα κάνει το σίκο με το χοιρινό και το πανάρισμα από πάνω, δεν σας λέω τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο. Γύρω στις 3-4 κουταλιές της σούπας. Ανακατεύουμε καλά. Έτοιμη η σάλτσα που θα λείψουμε τις μπριζόλες πριν τις πανάρουμε. Για το πανάρισμα θα χρησιμοποιήσουμε ψίχουλα από μπαγιάτικο ψωμί. Μουσική
ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγη πάπρικα. Ανακατεύουμε. Και είναι έτοιμο. Παίρνουμε τώρα την μπριζόλα, την οποία την έχουμε γεμίσει με τη λούζα. Παίρνουμε λίγη από τη σάλτσα και απλά με ένα κουταλάκι βάζουμε παντού στην μπριζόλα. Ο στόχος είναι ότι αυτή η σάλτσα μαριναδα θα βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα να κολλήσει το πανάρισμα πάνω στην μπριζόλα. Και από την άλλη πλευρά. Την πανάρουμε και από τις δύο πλευρές. Και την τοποθετούμε σε ένα ταψάκι που το έχουμε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί. Και είναι έτοιμες. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς και θα ψήσουμε τις μπριζόλες μας, τις παναρισμένες, για 30 με 35 λεπτά. Είναι μια ωραία συνταγή γιατί έχουμε όλη την οστιμιά από το πανάρισμα χωρίς όμως να έχουμε το τηγανιτό τους. Έτοιμοι να σερβίρουμε ωραίες ηχηρινές μπριζόλες οι παναρισμένες. Πραγματικά μυρίζουν απίθανα και είναι ωραίο τραγανό το πανάρισμα έτσι όπως έχει μαριναριστεί με την κρέμα βαλσαμικού σίκο. Γι' αυτό θέλω να βάλω λίγο ακόμη. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία το σίκο εδώ με το χοιρινό. Προτείνω 2-3 πατατούλες για συνοδευτικό. Αν έχετε διαφορετική γνώμη, τα αφήνω πάνω σας. Αυτό ήτανε. Παναρισμένο, τραγανό, πεντανόστιμο και πάνω απ' όλα όχι τηγάνι, στο φούρνο. Για τις χοιρινές μπριζόλες πανέ με λούζα θα χρειαστούμε 4 χοιρινές μπριζόλες, 4 λεπτές φέτες λούζα, 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού σίκο, μία σκελίδα σκόρδο, 2 κουταλάκια του γλυκού πάπρικα, 1,5 φλιτζάνι ψίχουλα από μπαγιάτικο ψωμί, 1 ματσάκι μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Τέλειο, πραγματικά. Και ήρθε η ώρα για ένα εύκολο ψευτογλυκάκι που γίνεται σε 5 λεπτά. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε στο σπίτι σιριανό λουκούμι και κατά προτίμηση με γεύση τριαντάφυλλου. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε τυρί κρέμα, γιαουρτάκι στραγγιστό και ζάχαρη άχνη. Τα τρία αυτά υλικά απλά τα ανακατεύουμε. Έχουμε ωραία μικρά ποτηράκια στα οποία αρχίζουμε και στείνουμε το γλυκάκι μας. Στην αρχή θα βάλουμε μία ιδέα από ροζ μπεζέδες. Ο φούρνος της γειτονιάς σας είμαι σίγουρη ότι έχει μπεζέδες. Αν δεν έχει ροζ, δεν πειράζει. Απλά το ροζ μας πάει κατευθείαν σε αυτή την ιστορία που είπαμε με τη γεύση τριαντάφυλλο. Σπάμε λοιπόν τους μπεζέδες και τους βάζουμε μέσα στο ποτήρι. Συνεχίζουμε με λίγη κρέμα. Λουκούμι τριαντάφυλλο. All I need is a little sign to get me. Λίγη κρέμα ακόμη.
passes away. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. Ρόδι, για να έχουμε την τραγανή υφή και όλη τη γλύκα από το ρόδι. Λίγο λουκουμάκι ακόμη. Ροζ μπεζέδες. Και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Ωραία πρόταση, ακόμη και για τις γιορτές. Νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Για τα ποτήρια με λουκούμι τριαντάφυλλο και ρόδι θα χρειαστούμε 5 κουταλιές της σούπας τυρί κρέμα, 2 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, 8 μαρεγκάκια ροζ, 8 λουκούμια τριαντάφυλλο και ένα μικρό ρόδι όριμο και κατακόκκινο. Ωραίες αναμνήσεις. Η Συριανή παρέα με δέχτηκε με τον πιο όμορφο τρόπο. Φίλοι μου, θα τα ξαναπούμε. Σύντομα, μάλιστα. Όσο για μας, μαζί στο επόμενο ταξίδι. Να είστε καλά.